κοιτάξτε, ετοιμαζόμαστε για μια άλλη ουλή σκλαβιά τώρα. Η Ευρωπαϊκή Ενότητα τι νομίζετε ότι είναι? Είμαστε πραγματικά ένα κράτος με δύναμη ώστε να μπορέσουμε να επιβάλλουμε απόψεις? Θα γίνουμε μια επαρχία στην οποία θα μας διοικεί η Ευρώπη και θα έχουμε το ένα, όπως το λένε, μια ψευδέστηση ότι συνδιοικούμεθα στην Ευρώπη. Λοιπόν, αυτή δεν είναι μια σκλαβιά, τουλάχιστον με τα κριτήρια που είχαμε επί τουρκοκρατίας. Και πάλι οι εξαιρέσεις επί τουρκοκρατίας υπήρξαν και αναπτυχθήκαν στον ευρωπαϊκό χώρο. Το ίδιο θα συμβεί και τώρα, μόνο που δεν θα ζουν στην Αθήνα και θα ζουν στον ευρωπαϊκό χώρο. Μα ποιος από εμάς δεν θα το έκανε αν είχε τις δυνατότητες έστω και πριν 20 χρόνια? Υπάρχει καμία εγγύηση σωστής αναπτύξεως εδώ μέσα στον τόπο αυτό? Ποτέ. Αλλά βέβαια ο τόπος μας προχωράει πάντα με τις εξαιρέσεις του. Έτσι θα προχωρήσουμε και στο μέλλον. Περί τουρκοκρατίας λοιπόν, ασφαλώς θα είναι μία μορφή της ευρωπαϊκής μας θητείας, που βέβαια δεν θα μπορέσουμε ποτέ να απαλλαγούμε ούτε να ελευθερωθούμε, διότι θα είναι μια επιλογή μας, ενώ η επιτοκογραφία έγινε μια υποταγή μας. Αυτή είναι η διαφορά.